Η κυρία Σαδοήγης, ο Χαρλάπος Πανατόπουλος και ο κύριος Καρακατσιανόπουλος. Ιδιωτικού αεροσκάφους τι εννοείς? Ιδιωτικού αεροσκάφους ενός ιδρύματος Λούνας και Ευάγγελου Νομικού. Μάλιστα. Εντάξει, ενός ιδρύματος, το οποίο θα κάνει διακομιδές από τη Σαντορίνη. Σαντορίνη είναι το πιο τουριστικό μέρος της Ελλάδας, οπότε χρειάζεται ούτως ή άλλως να υπάρχουν εκεί πέρα μέσα αεροδιακομιδή. Θα το πω σωστά. Γιατί βλέπω τον Κούκο, δεν φαντάζομαι λοιπόν, να έχει πάει Σαντορίνη και να μην μου πει κάτι τέτοιο. Είναι στο ΕΚΑ. Είναι στο ΕΚΑ. Είναι ο Ηλίας ο Κούκος. Είναι ο Χαράλαμπος Παναγιώτοπουλος, ο διοικητής του νοσοκομείου της Σαντορίνης. Σας καλημερίζουμε για τους τρεις. Καλημέρα κύριε Μετζάνη. Καλημέρα κύριε Μετζάνη. Είναι και ο πρόεδρος του ΕΚΑΠ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τον διοικητή του νοσοκομείου Σαντορίνης. Ακούσατε την εισαγωγή του Νίκου του Μερτζάνη. Νοσοκομείο Σαντορίνης. ΕΚΑΠ, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Τρεις φορείς, μία πρόταση για το συγκεκριμένο αεροσκάφο. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω και σαν κάτοικος πλέον της Σαντορίνης να πω ότι θα μιλήσουμε σήμερα για το αεροπλανάκι μας. Έτσι το γνωρίζουν όλοι οι Σαντορίνοι. Είναι ένα αεροπλανάκι το οποίο αποκτήθηκε πριν από 20 περίπου χρόνια. Έχει προσφέρει επί 20 χρόνια τις υπηρεσίες του για αεροδιακομιδές όχι τόσο επιγόντων περιστατικών σε όλους τους Σαντορινιούς. Και αυτή τη στιγμή το επιχειρεί αυτό το αεροπλανάκι, κάνει αεροδιακομιδές τόσο για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, αλλά κάνει και αεροδιακομιδές και για ιδιωτική μονάδα που βρίσκεται στο νησί. Τώρα η πρόταση, η κοινή πρόταση των τριών φορέων, τι αλλάζει, τι νέο πλαίσιο δημιουργεί τέλος πάντων? Κοιτάξτε να δείτε, το αεροπλανάκι αυτό δεν είναι πλήρως εξοπλισμένο για να κάνει αεροδιακομιδές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γιατί εμείς με έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας πάντα ζητάμε να γίνονται οι αεροδιακομιδές και επειδή έχουμε υποχρέωση στους ανθρώπους που αεροδιακομίζονται να αεροδιακομίζονται με ασφάλεια, αλλά έχουμε και δικαίωμα να μην θέλουμε να πάμε φυλακή εάν κάτι συμβεί, έχουμε μια πρόταση η οποία νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να φέρει αντίρρηση σε αυτή την πρόταση. Να την ακούσουμε την πρόταση. Για να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μου. Να την πει καλύτερα ο κύριος Καρακατσιανόπουλος. Βεβαίως. Εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση. Χρειάζεται αεροδιακομιδές στο νοσοκομείο Σαντορίνης ή μπορεί να αντιμετωπίσει τα περισσότερα περιστατικά? Θα σας πω. Όσο περισσότερο στελεχώνεται το νοσοκομείο της Σαντορίνης, τόσα περισσότερα περιστατικά μπορεί να αντιμετωπίζει εντός του νοσοκομείου. Αεροδιακομιδές χρειάζεται γενικότερα το νησί. Και μια και μου δίνεται την ευκαιρία, θέλω να αναφερθώ σε μία αεροδιακομιδή ενός επώνυμου Σαντορινιού που έγινε πριν από λίγο καιρό. Με το ΕΚΑΒ τον πήρε ελικόπτερο τύπου Σινούκα από τη βάση της Σύρου, το οποίο επιχείρησε από τη βάση της Σύρου, διότι ακριβώς όπως προκύπτουν από τα στοιχεία τα οποία ζήτησα, γιατί την αεροδιακομιδή εγώ την πληροφορήθηκα την επόμενη μέρα το απόγευμα σαν διοικητής του νοσοκομείου, δεν ήρθε το περιστατικό αυτό στο νοσοκομείο, άρα έπρεπε να διερευνήσω πώς έγινε αεροδιακομιδή μέσω ΕΚΑΒ χωρίς να έχει ενημερωθεί το νοσοκομείο. Ζήτησα λοιπόν τα στοιχεία από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ. Μου είχαν έρθει κάποια στοιχεία, συγκεκριμένα η απομαγνητοφωνημένη συνομιλία των θεραπώντων ιατρών με τις αεροδιακομιδές. Και από εκεί είχα μείνει άναυδος γιατί προκύπτουν κάποια πράγματα. Ψάχναμε χθες με την νομική σύμβουλο του νοσοκομείου να δούμε πώς θα τα πούμε. Εγώ θα το πω έτσι: ότι όποιος Σαντορινιός διαβάσει αυτή τη συνομιλία θα καταλάβει γιατί δεν χρηματοδοτείται το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, γιατί δεν στηρίζεται. Νομίζω είναι σημαντικό δηλαδή, αυτό που. Θα ήθελα όμως να σας πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, κύριε Πανατόπουλε, σας διακόπτω, συγγνώμη, τι εννοείτε με αυτό? Τι εννοείτε με αυτό? Τι ακριβώς? Είπατε στον αέρα ότι. Πέστε μας τι ακριβώς διαβάζετε. Το νοσοκομείο. Κύριε Μερτζάνη, θα σας πω. Καταρχήν να σας πω ότι αν χθες έμεινα άναυδος, σήμερα, λαμβάνοντας τη συνομιλία που έγινε μεταξύ του θεράποντος ιατρού και του κέντρου του ΕΚΑΒ, όχι των αεροδιακομιδών, του κέντρου του ΕΚΑΒ, μπορώ να πω ότι παίχτηκε μια ζωή στα ζάρια εκείνη την ημέρα και σίγουρα προκύπτουν ευθύνες. Και ήταν εις γνώση των θεραπώντων ιατρών, οι οποίοι πήραν το ρίσκο ενώ γνώριζαν ότι στο ένα χιλιόμετρο απόσταση βρισκόταν το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, το οποίο έχει και τις ειδικότητες των ιατρών, αλλά θα μπορούσε να πραγματοποιήσει και την ιατρική πράξη που ήταν απαραίτητη για την ασφάλεια του ασθενούς, προτίμησαν να μην τον διακομίσουν στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας. Μάλιστα. Αυτό είναι προς εξέταση, κύριε Πανατόπουλε. Να πάμε λίγο. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Αυτό είναι προς εξέταση, κύριε Πανατόπουλε. Σίγουρα υπάρχουν τα στοιχεία. Σίγουρα υπάρχουν τα επίσημα στοιχεία από το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ,
τα οποία και θα κατατεθούν στις αρμόδιες αρχές. Μάλιστα. Να ακούσουμε τον κύριο Χασιανόπουλο τώρα για την πρόταση που έχετε κάνει για το αεροσκάφος. Βεβαίως. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα σας και πάλι και από μένα. Η πρόταση αφορά συνολικά μια ολική διαχείριση του αεροσκάφους. Αναλαμβάνει, η πρόταση δηλαδή περιλαμβάνει το εξής, αναλαμβάνει τη διαχείριση και την χρήση του αεροσκάφους η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνει και την τακτική συντήρηση με επιστοποιημένες διαδικασίες σύμφωνα με, με τα προβλεπόμενα κατά ΕΑΖΑ και ΑΙΚΕΟ. Εκείνο το οποίο θα χρειαστεί το Ίδρυμα Νομικού να διαθέσει είναι στέγη για τους πιλότους, γιατί θα διαθέσει η ΙΠΑ 4 χειριστές του αεροσκάφους, άρα θα χρειάζεται κάπου όταν θα έχουν υπηρεσία να διαμένουν. Επίσης το ΕΚΑΒ θα αναλάβει να παραχωρήσει τον εξοπλισμό, τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ο οποίος απαιτείται για την διαχείριση του κάθε περιστατικού. Θα διατίθεται γιατρός από το νοσοκομείο Θύρας και παράλληλα η οποιαδήποτε εννοείται διακομιδή θα γίνεται σε συνεργασία, συντονισμό και απόλυτη συνεννόηση με το συντονιστικό κέντρο των αεροδιακομιδών στην Ελευσίνα, του ΕΚΑΒ. Σε συνεργασία πάντα με το ΚΕΠΙΚ βέβαια της πολεμικής αεροπορίας που έχει και τη διαχείριση των υλικών πτυτικών μέσων του ΕΚΑΒ. Μάλιστα. Ηλία, εγώ θα να κάνω μια... Θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή και υποφελής, μια πολύ υποφελής πρόταση. Στην ουσία διασφαλίζεται πλήρως και από κάθε πλευρά η λειτουργία του αεροσκάφους. Διασφαλίζεται ότι θα αφορά τους κατοίκους της Σαντορίνης για τους οποίους έχει διατεθεί και θεωρούμε ότι θα είναι μια πολύ καλή συνεργασία εφόσον το αποδεχτεί το Ίδρυμα Νομικού. Μάλιστα. Ηλία, η ερώτηση που θέλω να κάνω στον κύριο Πανωτόπουλο είναι το νοσοκομείο της Θύρας έχει προσωπικό, έχει γιατρούς, έχει νοσηλευτές, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του νησιού? Αυτή τη στιγμή, κύριε Μερτζάνη, το νοσοκομείο της Θύρας απασχολεί σχεδόν 150 ανθρώπους. Σύντομα θα βγει και η προκήρυξη για τις μόνιμες θέσεις των ΙΔΑΧ, θα είναι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όπου θα προστίθενται και άλλες θέσεις ώστε να φτάσουμε τον αριθμό των 189 εργαζόμενων στο νοσοκομείο. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όμως είναι η στέγαση των εργαζόμενων. Ο Δήμος Θύρας, μάλλον το τελεφερίκ, με συναπόφαση με το Δήμο Θύρας, δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι η διαδικασία. Το 2013 είχε βάλει ένα ευρώ επιπλέον στο εισιτήριο του τελεφερίκ, το οποίο θα διέθεται για το νοσοκομείο. Σήμερα το Δήμαρχος βγαίνει και λέει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται και ξελαμβάνονται. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι τότε ο Δήμος είπε ότι έχω τα λεφτά να το κάνω και απέναντι σε μια κυβέρνηση που δεν ήθελε να ανοίξει το νοσοκομείο, ήθελε να το ιδιωτικοποιήσει, υπήρχε απόφαση να βγει σε πληστηριασμό το νοσοκομείο, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΑΕΜΗ, το 2014 τον Απρίλιο, τότε βρέθηκαν λεφτά να στηριχθεί το νοσοκομείο. Τώρα που υπάρχει μια κυβέρνηση που δίνει 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τη λειτουργία του νοσοκομείου, ο Δήμαρχος ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά, ότι εξανεμίστηκαν με την αύξηση του ΦΠΑ. Και εγώ ρωτώ, αν έχει κάποιος 4 παιδιά και δίνει από 1 ευρώ για το κάθε παιδί, για να ζει κάθε μέρα το ένα παιδί, και το κράτος του πάρει το 1 ευρώ φόρο, θα εξανεμίσει το 1 ευρώ μόνο από το ένα παιδί, θα το αφήσει να πεθάνει, δεν θα ισομοιράσει δηλαδή τις ανάγκες των παιδιών? Μάλιστα. Πριν τελειώσουμε, θα ήθελα να... Νίκο. Ναι. Νίκο. Ναι, Ηλίας, ακούμε. Και ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ θέλει κάτι να προσθέσει. Κύριε Μερτζάνη, ήθελα να προσθέσω ότι αντίστοιχο πρόβλημα έχουμε και εμείς με τους συναδέλφους διασώστες, οι οποίοι είτε μέσω προκηρύξεων που κάνει εσωτερικών για εσωτερική μετακίνηση το ΕΚΑΒ, αλλά είτε και νεοπροσλαμβανομένων οι οποίοι πηγαίνουν ιδιαίτερα στη Σαντορίνη, έχουμε οξύτατο πρόβλημα στέγασης. Πρόβλημα που δεν το αντιμετωπίζουμε σε άλλες περιοχές, σε άλλα νησιά. Προσπαθούμε να στηρίξουμε με νύχια και με δόντια την νησιωτικότητα. Καταλαβαίνουμε τα προβλήματα που έχουν όλοι οι νησιώτες. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, αλλά θέλουμε και μια αντίστοιχη συνεργασία και υποστήριξη και από τις τοπικές κοινωνίες. Στη Σαντορίνη είναι οξυμένο αυτό το πρόβλημα. Πηγαίνουν συνάδελφοι και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν και προθέσεις συναδέλφων να παραιτηθούν, γιατί ακριβώς είναι πανάκριβα τα νίκια και δεν υπάρχει κάποια στοιχειώδη στήριξη από εκεί πέρα. Δηλαδή έρχεται ο Μάης πολλές φορές, μου έχει καταγγελθεί από συναδέλφους,
Έρχεται ο Μάης και τους λένε, παιδιά, φεύγετε τώρα γιατί εγώ θα τον νοικιάζω με την ημέρα, δεν με συμφέρει να το δίνω με το μήνα. Έχουμε κι εμείς πολύ οξυμένο πρόβλημα με τους συνάδελφους τους δικούς μας. Δηλαδή η τοπική κοινωνία δεν κάνει κάτι, συγγνώμη, η τοπική κοινωνία δεν κάνει κάτι για να έχει και γιατρούς και δασκάλους και νοσηλευτές και πυροσβέστες και αστυνομικούς. Το θέμα, κύριε Μερτζάνη, δεν είναι η τοπική κοινωνία. Η τοπική κοινωνία στηρίζει το νοσοκομείο γιατί ξέρει ότι το έχει ανάγκη και έρχεται και βρίσκει την υγεία της στο νοσοκομείο. Το θέμα είναι οι τοπικές αρχές τι κάνουν. Αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Και εδώ θα ήθελα να πω το εξής. Ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Κουρλέτης, ότι υπάρχουν δύο προγράμματα από το ΠΟΥΔΟΥΕ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ύψους συνολικά 740 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αφορούν και την ανέγερση και επισκευή δημοτικών κτηρίων. Εάν υπάρχει η βούληση, κύριε Μερτζάνη, με κρατικά λεφτά, γιατί οι Δήμοι θα δανείζονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το χρέος θα το αποπληρώνει το κράτος, με κρατικά λεφτά λοιπόν έχουν αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να στεγάσουν όλους τους δημόσιους υπαλλήλους του νησιού. Μάλιστα. Και μια πιο προσωπική ερώτηση, κύριε Παναγιώτοπουλε. Πριν από λίγες ημέρες, το όνομά σας είδε το φως της δημοσιότητας. Όχι για το νοσοκομείο της Σαντορίνης, για θέματα που φέρουν το νοσοκομείο της Σαντορίνης, αλλά για μια εργασία δικιά σας πριν να αναλάβετε διοικητή στο νοσοκομείο. Έχετε να απαντήσετε κάτι? Νομίζω ότι έχει απαντήσει ήδη ο Πρωθυπουργός για αυτό το θέμα εντός της Βουλής. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω έτσι για να το συνδέσω και λίγο με τη Σαντορίνη είναι ότι στη συνέντευξη τύπου που δώσαμε τις πρώτες μέρες που κατεβήκαμε στο νησί, υπήρξε ένας επικεφαλής δημοτικής κίνησης της Σαντορίνης, δημοτικής παράταξης, ο οποίος φώναζε: αν δεν υπήρχε ο Αλαφούζος, δεν θα υπήρχε νοσοκομείο. Και ξέρετε, κύριε Μερτζάνη, περιποιεί τιμή για έναν άνθρωπο να φροντίζει τον τόπο του, αλλά δεν περιποιεί καμία τιμή για μια κυβέρνηση να μην δυσαρκούν η βούληση του λαού, του θηραϊκού λαού και η τακμηρίωση για την αναγκαιότητα του νοσοκομείου ενός καταξιωμένου, από τους πλέον καταξιωμένους επιστήμονες της ιατρικής, του κύριου Χαράλα Μπουρούσου, ο οποίος είναι καθηγητής εντατικολογίας και όλοι τον γνωρίζουν, αλλά να πρέπει να παρεμβληθούν κάποιοι επιχειρηματίες για να φτιαχτεί αυτό το νοσοκομείο. Yeah. Και επειδή δεν έχω την έπαρση να πιστεύω ότι η επίθεση ήταν προσωπικά σε μένα, αλλού στόχευαν, ξέρω ότι στοχεύουν για τον εξής λόγο, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο προϊστάμενός μου, ο πολιτικός μου προϊστάμενος, ο Παύλος Πολάκης και ο Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας δεν ήταν επιλογή τέτοιων. Δεν ήταν επιλογή των επιχειρηματιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό πληρώνουν αυτό το τιμή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν,